Στις 4 Απριλίου συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και τα Προεδρία των Σωματείων της ΟΕΒΕΣ για να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το πέρας των συνομιλιών, η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Ροδόπης εξέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας και καλεί την κυβέρνηση με την τοπική αυτοδιοίκηση να δώσει λύσεις έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις τους με λουκέτο. Ο πρόεδρος της ΕΟΒΕΣ, Ανέστης Βαφιάδης, μίλησε για το αποτύπωμα της συνεδρίασης και το ψήφισμα διαμαρτυρίας που εξέδωσε η Ομοσπονδία. Αυτή η ενέργεια ήταν φυσικά κατόπιν της προσκλήσεως της ΓΕΣΕΒΕ να συμμετέχουμε και εμείς στις πανελλήνιες διαμαρτυρίες λόγω της κατάστασης της οποίας εκπεριέχει η επαγγελματία ή η έμπορη βιοτέχνη της χώρας. Και από εκείνο έτσι συνδυάσαμε τα Προεδρία των Σωματείων και το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να αποτιμήσουμε την κατάσταση ποια είναι πλέον και τι ζητούμε από εδώ και πέρα ως μεταστήριξη από την πολιτεία. Και φυσικά όπως βλέπετε σημειώνουμε ότι μετά από 10 χρόνια μνημονίου, 2 χρόνια πανδημίας, έρχεται αυτό ως το κερασάκι στην τούρτα πιο λαϊκά. Με μία σειρά αιτημάτων περνάει στην επίθεση η ΟΕΒΕΣ, καθώς βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να οδεύουν προς τον αφανισμό, καλώντας την κυβέρνηση να αφουγκραστεί τα προβλήματά τους και να δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήματα που φέρει τόσο η αύξηση στην ενέργεια όσο και στα καύσιμα. Οι επιστρεπτές, να μην έχουμε εδώ το άγχος των νέων χρεών που βαρύνουν τις επιχειρήσεις από τον καιρό της πανδημίας, πρώτο είναι αυτό. Μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ώστε ειδικά στην περιοχή μας που είναι μακριά από το κέντρο, να μπορούν τα προϊόντα και πιο φθηνά να έρχονται και να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ταχθούν. Και η κιλοβατόρα πλέον επιδοτηθεί κατά 80% όχι μόνο για την Αυγή, αποφασίστηκε για το επόμενο τρίμηνο τουλάχιστον. Όσο αφορά για την αύξηση του κατώτατου μισθού, για πολύ λόγο τώρα γίνεται, δεν είμαστε αντίθετοι. Συμφωνούμε, αλλά μόνο με την προϋπόθεση να μην εκβαρυνθεί περαιτέρω το ταμείο και π.χ. και το μαγαζί, του καταστηματάρχης, ο επιχειρηματίας. Ειδικότερα, η ΟΕΒΕΣ διεκδικεί μετατροπή επιστρεπτέα σε μη επιστρεπτέα, πάγωμα τέλους επιτιδεύματος όπως τους αγρότες, μείωση ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, συνέχιση επιδότησης κατά 80% της αύξησης στο ηλεκτρικό ρεύμα επί τρίμηνο, πάγωμα αυξήσεων ενοικίων επαγγελματικής στέγης για το 2022. Πάγιες ρυθμίσεις προσδοεί και ΕΦΚΑ 48 δόσεων. Επαναφορά του αφορολόγητου στους ελεύθερους επαγγελματίες όπως ισχύει για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Ναι στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 700 ευρώ αλλά μόνο με παράλληλη μείωση ασφαλιστικού κόστους και μείωση φόρων μισθωτών υπηρεσιών. Όχι στην κατάργηση και μείωση των ΛΑΕΚ. Δημιουργία ειδικών ζωνών πώλησης καυσίμων στη Ροδόπη. Εντατικοποίηση ελέγχων για το παραεμπόριο. Επιπρόσθετα, ο Ανέστης Βαφιάδης αποσαφηνίζει το αίτημα σχετικά με τη δημιουργία ειδικών ζωνών, ένα πάγιο αίτημα της ΟΕΒΕΣ, μόνο που σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και την τεράστια αύξηση στα καύσιμα, την κάνει επιτακτική ανάγκη. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα της περιοχής μας εδώ και πολύ καιρό. Διατυπώθηκε και στην κυρία Παπαγιάννη, πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, πριν από λίγο το κόσμο και μέσα στη διαβούλευση. Αυτό που εννοούμε τη πράγμαση είναι να μπορέσουν να δημιουργηθούν ειδικές ζώνες πώλησης καυσίμων κατά τα πρότυπα της Λομβαρδίας και Ιταλία που διαδιάζουν τη Σλοβενία και δεν φεύγουν πλέον οι Ιταλοί να πάρουν βενζίνη από τη Σλοβενία. Έτσι και εδώ πέρα πλέον οι Έλληνες φεύγουν από τη Βουλγαρία να τα καύσιμα να είναι ισόρροπα και να μένουν τα χρήματα δημοσιονομικά στο ελληνικό κράτος και φυσικά στις ελληνικές οικογένειες όπως είναι οι διεκτήσεις πρακτηρίων βενζίνης.